αγόρι, πλανάρα. Κοιτάξτε, έχει από πίσω takeover στο ACA, γιατί είμαστε τόσο τυχεροί. Πίσω μας έχουμε All Star Drift Race, την super special γαμάτη δική του Ακρόπολης, την άφησαν εδώ. Σήμερα είναι Σάββατο 17/9. Είμαστε στην ώρα που γίνονται τα μονά προκριματικά. Έχει αρκετή ζέστη, βαράει ο ήλιος, αλλά εμείς είμαστε πολύ καβατσομένοι, γιατί είμαστε πάνω διάζωμα. Ακούστε πίσω τι γίνεται. Μηδιά. Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει εδώ. Για να σας κάνω ένα tour, εδώ έχω τους κριτές. Δημοσθένη Λουκίσα στο μικρόφωνο δίπλα μου. Γραμματιακή υποστήριξη, παραλιακή υποστήριξη. Γενικά τα έχουμε όλα όπως καταλαβαίνετε εδώ. Λοιπόν, φτιασιδωθήκαμε επίσημα εδώ με τα πορτοκαλί. Με τα πορτοκαλί και είμαστε μέσα. Και όταν λέω μέσα, εννοώ μέσα. Μέσα, άμα θέλω, μπαίνω και ακουμπάω την άσφαλτο. Τα παιδιά τα ακούσαμε, λέει, εμπιστευτείτε εδώ. Είναι οι ίδιοι οδηγοί. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Γεια σας. Δεν είναι καλή στιγμή. Γεια σας. Καθόμαστε, λέμε. Τι κάνετε, αγόρια. Καθόμαστε, λέμε. Όχι, πέ, βέδαρα. Ε, ρε μαλάκα, μην το λες τέτοια, ρε μαλάκα, δεν το βλέπεις. Κοκκόνη πριν λίγο Μίτσο σε είπε όχι άνθρωπο. Περίμενε, όχι, ναι, δεν είμαι άνθρωπος. Κοίτα, άμα ξέρει κάποιος τι είμαι να μου πει, γιατί εγώ το ψάχνω. Στείλε, λοιπόν, παιδιά, όποιος ξέρει DM, Gas Media ή κατευθείαν Άλεξ Κοκκόνη, πείτε του τι είναι. Ψάχνετε το παιδί, χρόνια. Κάνε δήλωση, πες την δήλωση. Τη δήλωση για τον αγώνα στην Ιγρίτα. Λέω ότι όποιος έχει τρέξει αυτόν τον αγώνα και έχει βγάλει γύρω στο βουνό, είναι καλύτερο από την πρώτη φορά που έκανε σεξ. Έχει πολύ καιρό. Περπάτησα για να κατέβω εδώ, έφυγα από ένα ρολόι, βγήκα έξω. Περπάτησα μέχρι το άλλο ρολόι και μετά ξανά ήρθα εδώ, με έκανε κύκλο. Βλέπω σκάλα και λέω μαλάκα, εδώ είμαστε. Πάω κλειδωμένα. Άλλη σκάλα. Εδώ είμαστε, κατεβαίνω κλειδωμένα. Έκανα ένα κύκλο μεγάλο. Όχι μηχανάκι θα πάρω. Εδώ η φάση έχει ζέστη, παντελίκι και 60.000 πλαστικά καθίσματα. Θα τα γεμίσετε, θα γίνει. Πού είστε? Είμαστε στη φάση λοιπόν που έχουμε κάνει διάλειμμα, έχουμε δει προπόνηση το πρωί και προκριματικά. Για λόγους κοινής υγείας σταματάμε τα περάσματα και συνεχίζουμε μετά τις 5 με προπόνηση και μετά τις 7 με τα διπλά περάσματα. Αυτό λέει το πρόγραμμα, Παυλό. Δεν υπόσχομαι. Τώρα εσείς όταν θα τα βλέπετε αυτά, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει.
τώρα θα κάνουμε μια βόλτα με τον επίσημο βλαχοδήμαρχο, τον Pitch, γνωστό και ως το παιδί με το μικρόφωνο, EMTS. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε εδώ στο ΆΚΑ. Σας περιμένω να γίνει χαμός το απόγευμα, στα διπλά. Πες τα, παιδί μου. Λοιπόν, Νιτσαρά, το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ? Όχι. Δεν είναι... Πού να το ξαναδεί? Δεν είναι απίστευτο. Εγώ έχω τρελαθεί. Εγώ πορώνομαι. Εσύ θέλω να μου πεις από μέσα, είναι δύσκολο? Φίλε, είναι λίγο τρομακτικό. Ο τείχος. Είναι ο τείχος ο τρομακτικός. Τον βλέπεις και λες τώρα τι να κάνω, να πατήσω ή να αφήσω. Εκεί. Αλλά εσύ λες να πατήσω και μετά σκέφτεσαι το Σωτήρι. Ακριβώς. Και λες να αφήσω. Ειλικρινά, πολύ ωραία όλα. Είναι κάτι πρωτότυπο που αξίζει να δείτε από κοντά. Τι θα λέγατε να πάμε μία βόλτα στα pitch που έχουν στηθεί εδώ στο πάρκινγκ? Γιατί όχι να μιλήσουμε με κανέναν οδηγό, να μας πει πώς είναι η εμπειρία του μέσα από τη θέση του οδηγού. Ταλαιπωρίδης Μπάιλ, κουβαλά ελάστικα, έχει αναλάβει δύο ομάδες. Δύο ομάδες. Έχει και το γρίλ, έχει και το χάρκα. Οπ, θα μας κάνουν πάλι νόημα. Φέραμε ζώνες κάμω. Για τα styles. Με έγκριση φία, είναι οι πρώτες που έρχονται Ελλάδα. Με έγκριση φία. Με έγκριση φία κόλλησε. Όποιος θέλει έτσι λίγο πιο τσαχπίνο, γαργαλιάρικα σκηνικά, ξέρει που θα πέφτει. Εγώ ξέρω ένα τύπο που θέλει. Παραπλήσιο έχουμε και τις ηλεκτρικές Martini Racing που τις έχει βγάλει φέτος. Σοβαρή αυτή. Α, ωραία. Είναι λίγο για πιο classic, αλλά οκ. Okay. Για τους ρομαντικούς αυτό. Η ομάδα των Underdogs και ακόμα μια φορά έχει φέρει Ματθαίου, Σπονδυλίδη και Βερνίκο. Και όπως βλέπετε, τραβάνε τα βλέμματα κόσμου. Όχι μόνο τα δικά μας, μην κοιτάτε που κρύβονται. Σε πρώτη πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση η συμμετοχή του Σπινεράκου για το respect. Δεν συμμετέχει αυτό το αμάξι καθώς είναι street legal και δεν μπορεί να τρέξει τα διπλά. Αλλά θα βοηθήσει σε κάποια demo περάσματα. Και φτάνουμε στο Ιόνιο Πέλαγος με το Σάκη Κλάδη. Έλα λίγο. Ο άνθρωπος, ό,τι πιο κοντά σε Ιάπωνα έχουμε στην Ελλάδα. Φανταστείτε, του ζητήσανε να κόψει το δάχτυλο γιατί είχε κάνει μαλακές στο αφεντικό. Δεν κόβει και από το κορόλα. Δεν κόβει το τιμόνι. Όχι, όχι, από το αφεντικό. Γιατί δεν έκομε δημόσια. Λέει, ή θα το κάνεις ή θα το κάνεις. Πες λίγο εδώ γιατί δεν ξέρουμε. Οκ, εγώ θα τα πω. Ήθελες καθόλου να έρθει? Όχι, δεν θα καθόλου. Πούλησε. Σπιτ παπί. Αλλά κατέξε, αυτό με το παπί ήταν... Πούλησε ένα παπί για να το κάνει λάστιχα, μαλέκες. Τι να γίνει, έπρεπε να έρθουν. Δεν γινόταν να χαθεί. Το κάνει καπνό. Μου λέει, άλλος θέλω το παπί. Έλα να πάει στο παπί. Απλά έλα, απλά έλα, σε παρακαλώ. Άξιζε. Άξιζε. Αυτό που έκανες. Κοίταξα, δεις. Και αυτό που πήρες μέχρι τώρα. Αυτό που έχω πάρει μέχρι τώρα είναι αυτή η εταιρεία. Θα τρεις μέσα στο στάδιο τώρα. Μέσα διαδρομή. Χθες τη φοβηθήκαμε λίγο. Αφού την είδες. Αφού την είδα. Αλλά οδηγικά μέσα είναι απίστευτη και πολύ τεχνική. Αυτό ότι μου αρέσει δηλαδή το έχει μέσα. Θες να είναι απίστευτη και τεχνική. Απίστευτη και τεχνική και να έχει τοίχο. Όπα. Εδώ το πιο σοβαρό. Είσαι συνηθισμένος. Ναι. Δεν σε είδα να φιλάς όπως κανένα τύπο. Πώς δεν φίλησα, δεν είδα. Α, δεν είδες. Δεν είδα. Εγώ φίλησα. Ναι. Και πάμε λίγο πίσω. Έλα λίγο. Έχει πιστήρια. Στη Ζάκη εδώ έχει το χαρακτηριστικό Kiss the Wall που λέμε. Είναι συνηθισμένο το κορόλα από τέτοιο. Ένα. Α, το έδωσε. Δύο. Κοίτα, να δούμε τώρα πράσινο μάχη, μακάρι. Και εκεί, εκεί θα γίνει τώρα πανηγύρι. Ιδανικά πρώτη μάχη, με ποιον θα ήθελε να την κάνει αυτό εδώ? Άκουμε το χρυστάκι να του ρίξω δύο πάπες εκεί πέρα, να τον περάσω, να τελειώνει η υπόθεση. Με τον Ρωσόπουλο, επειδή πιστεύει τον έχει εύκολα. Και καλά τώρα μου έκανε καλύτερη βαθμολογία από μένα και μου το παίζει τώρα ο Διγαράς. Πιστεύω τα κυκλώματα που δεν θέλουν του κορολάκιδε. Τα αδικία τώρα, μην το ανοίξουμε το θέμα. Drift Club, Gas Media, Zula. Το λες και κλεψιά, ας πούμε. Πόσα άλογα να έχει πάρει τώρα. Συνεχίζεται η βόλτα μας εδώ στα Pitch. Έχουμε Νάσο Ξενικό με το Λάντα που είχε να εμφανιστεί αρκετά χρόνια σε ελληνικό αγώνα. Εδώ δεξιά περνάμε τώρα τον Νίκο τον Ζάχο που πρωταγωνιστεί στο Drift Kings φέτος. Ακολουθεί στο εξωτερικό το πρωτάθλημα και πέρσι πήρε την πρώτη θέση στις Σέρες. Ο Χρυσανθόπουλος εννοείται δεν θα έλειπε από κάτι τέτοιο. Και λέω Μπάμπης Χρυσανθόπουλος, αλλά απέναντι έχω άλλο Μπάμπη. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, από το μελαχρινό του Μπάμπη, τη χαλαρή διάθεση που έχει το περίπτερο γενικότερα και τη ρακή που ετοιμάζεται, είμαστε στο περίπτερο των κριτικών. Νίκος Λιμπινάκης, Δημήτρης Σεκαράκης και ο Κανελόπουλος. Ναι. Ρακή από το σπίτι της Ρακής θα πει. Από το σπίτι της Ρακής. Ναι. Είναι ρακόμενο με πέντε διαφορετικά βότανα εδώ. Όλο χαρές. Το χρώμα που σου αρέσει, αυτό που σου αρέσει είναι ο Νεκτάριος Καραμπακάκης, έχει έρθει από την Κρήτη. Ήταν γκρι και το έκανε έτσι. Γα μάι. Νεκτάριε, μπράβο από μένα, δεν σημαίνει τίποτα, αλλά μπράβο. Σ' αρέσει, ε. Μ' αρέσει, θα το πάρω. Τα κλειδιά, παιδιά. Ο άλλος του χαϊδεύεται, αμάξι στραβώνει. Και δεν μπλέξει με κριτικό, πρόσεχε. Ήθελα να πω και να δώσω χαρακτήρια για αυτό το πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, γιατί μ' αρέσει
σαν χρώμα και σαν γραφικά. Δεν είναι τσίρκο, είναι ένα ωραίο racing χρώμα. Μάντεψε ποιος το έχει βάψει. Ο ίδιος. Το έχεις βάψει μόνος σου. Από style εμένα παίρνει 10 στα 10. Ο Μανώλης Νταΐς από Drift Pilots έκανε ένα πέρασμα που πήγε να γίνει το καλύτερο πέρασμα και τελικά έφερε την ταγκέ. Εδώ όλα αυτά που βλέπετε είναι αεροπλάνο, έτσι. Μαμά, κορόλα είναι όλα. Από drift pilot, μαμά. Κατά βάση τώρα δεν είναι κορόλα, η αλήθεια είναι. Εδώ πάει να μας πατήσει πάλι. Ρε παιδιά. Να σου πω με αυτό το αγαπητέ τη ιδέα. Σπινάρι, ρε μαλάκα, το πατίνι. Λοιπόν, το παίρνω χθες. Μου λέει. Τι σου δώσε το πατίνι, βολτά. Όταν νιώσει, μου λέει άνετο, πάτα αυτό το κουμπί. Λέω, ελά, ρε. Αν το καβαλίσει, θα φοβηθεί. Πρόσεχε. Όσο αστείο και αν σου ακούγεται, πρόσεχε. Δελτα, μην πέσει. Δεν καταλαβαίνετε για πόσο γκάζι μιλάω. Κάτσε, περίμενε γιατί υπάρχει κίνηση. Θα πες. Βλέπετε το πατίνι, τώρα ο άλλος κάνει με... Τρέιλερ ο άλλος. Με τρέιλερ. Ρε είσαι τρέλος, αυτό του δίνεις και παίρνει κατευθείαν. Κάτσε, περίμενε. Ξεκίνα και πάτε τώρα με γκάζι. Τρέλα σου πω. Απαλά, απαλά. Γκάζ μίδια μόνο. Αυτός πινάρει εν κινήσει, δεν παίζει, όχι, όχι. Πάτα με φοβάσαι ρε. Πάτα με φοβάσαι ρε. Οδοντίατρο, έχεις καλό. Έλα, σειρά σου. Τέρμα κάτσι ρε, την ήρωα κινήσει. Θέλει να σου ζάρει. Είναι πολλά τα άλογα. Καλά γαμάει, ε. Μαλάκα, σκάς στο περίπτερο του Ντας Γκάρατζ και αυτό που μοστράρει είναι ένα 89, ρε μαλάκα. 89 τι εννοείς, εξήγησα τους λίγο. 6 του 1989, μανιβελάτο, σε συνδυασμό με το ΜΚΠ2 μας γυρνάει σε άλλες εποχές. Σε άλλες. Έχουμε βάλει στοίχημα. Θα πούμε ο καθένας από ποιον νομίζουμε ότι θα κερδίσει και αν κερδίσει, οι άλλοι δύο θα κάνουν ένα καψόνι. Εντάξει, deal. Εγώ λέω ότι θα το πάρει ο Γρίλης. Τον πήρε πρώτος, δεν μπορώ να ποντάρω στο Γρίλι. Ξέρω ότι θα πόντερα αλλού έτσι κι αλλιώ. Πού θα πόντερα. Είχε πει χάρκα. Oh. Γενικά. Εντάξει. Τόπ, τόπα. Εγώ θα πει. Ποντάρω στο χάρκα. Και δελαμή. Η κατάσταση έχει γίνει λίγο καζίνο εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει, έχουμε γίνει τζόγο. Θα πω λαγό. Αγκαλιέ, φιλιά εδώ, yeah, 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 yeah. Είμαστε έτοιμοι για τι μάχε, φιλέ. Πάμε λίγο. Έτσι. Κάτσε, θα το μεγαλώσω. Δεν μπορώ. Λαγούδα μα. Πού σε ρε μαζό.
η μάχη στα 16 και Κοκόναρος είναι τόσο καλός που ήταν με το Πάρκα μαζί και είναι το τελευταίο one more time που θα δούμε πριν πάμε στην οκτάδα. Πάμε λίγο! Ο Τάσος, ο Χάρκας, να κάνει την υπερβολή στο lead. Από πίσω ήταν Κοκόνης, το τελευταίο one more time που είχαμε πριν πάμε στην οκτάδα. Ακούστε, ακούστε. Βρίσκει μεταφορά βάρους στον τοίχο ο Χάρκας και δυστυχώς εγκαταλείπει λόγω τεχνικού προβλήματος και στον επόμενο γύρο στην οκτάδα περνάει Άλεξ Κοκόνης. Τρελαίνομαι.
Τέλος από πίσω ο Γρίλης. Δυστυχώς ο Λιμπέρης πήγε πάρα πολύ κοντά στον τοίχο και τον βρήκε. Είναι καλά το παιδί, έχει βγει εκτός από το αυτοκίνητο, χαιρετάει, ακούσατε τον κόσμο που έδινε το δυνατότερο χειροκρότημά του. Έχουμε τον τελευταίο μικρό τελικό, Χατζαράς με Λαγό, και μετά πάμε για τελικό όποιος κερδίσει με τον Γρίλη. Κάτι ρε φίλε, το περίμενες ποτέ θα φτάναμε στον τελικό? Εμείς οι δύο ποτέ, με τις επιλογές μας ποτέ, αλλά αυτό συνέβη. Έχω να τριχιάσει. Τι περασματάρες ήταν αυτές. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ θα κάνω πρόβλεψη one more time. Τελικά δεν είναι one more time, αλλά δεν μας έχουν ανακοινώσει ποιος είναι ο μεγάλος νικητής, προκειμένου να πάμε στο βάθρο που θα γίνει απονομή. Αυτή είναι η απονομή. Ο κόσμος μπήκε μέσα. Έχει γίνει χαμούλης. Δεν ψήνομαι μία να κάνω αγκάρια, έτσι και έχω χάσει. Αλλά μόλις τελείωσε το All Star Drift Race και ο μεγάλος νικητής είμαι εγώ. Βασικά, ο Σταύρος ο Γρίλης είναι ο μεγάλος νικητής, δεύτερος ήταν ο Λαγός, τρίτος ο Χατζαράς. Αλλά εγώ κέρδισα γιατί οι άλλοι χάσανε και είναι αναγκασμένοι να κάνουν για μένα. Θα δούμε, δεν ξέρω, αλλά κάτι θα κάνουν για μένα. Stay tuned. Ευχαριστούμε για όλα, Gas Media.